Κάλεσμα σε όλους τους γιαννιώτες να ακούσουν και να συζητήσουν την πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για λαϊκή εξουσία και δικαιώματα στους πολίτες, απίφθινο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων του κόμματος Απόστολος Στασούλας. Ο κύριος Στασούλας τόνισε την ανάγκη ανατροπής του δικοματισμού μέσα από τη σκληρή ταξική σύγκρουση των εργαζομένων και την συσπήρωση των λαϊκών στρωμάτων σε ένα ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία εμένει στις επιθέσεις της στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει αλλά δεν ονοματίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει σαφή θέση και το λαός εμένει στο λαϊκισμό. Μάλιστα, για την ενημέρωση των πολιτών πραγματοποιείται τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου εκδήλωση στο ξενοδοχείο του ΛΑΚ με θέμα «Οι πολιτικές εξελίξεις και η πρόταση εξουσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος», με κεντρικό ομιλητή το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα. Χρειάζεται σκληρή ταξική σύγκρουση και για να διασφαλιστούν οι λύσεις για τα προβλήματα αυτά, χρειάζεται να συσπηρωθούν τα ίδια τα λαϊκά στρώματα, να συγκροτήσουν, να οικοδομήσουν λαϊκό μέτωπο το οποίο θα διεκδικήσει την εξουσία. Η εξουσία αυτή πρέπει να εφαρμόσει μέτρα λαϊκά, οικονομία λαϊκή, η οποία θα δίνει λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, και αυτό είναι το ζητούμενο. Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλου στην περιοχή και τις δηλώσεις του για τις προσλήψεις προσωπικού σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Ηπείρου, ο κύριος Στασούλας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην υγεία. Όπως τόνισε, τα προβλήματα δεν λύνονται με δηλώσεις, στη στιγμή μάλιστα που νέες προσλήψεις δεν προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση για τις εργασιακές του σχέσεις. Με αυτές τις προτάσεις, ακόμα και αν γίνονταν πράξη, λύση δεν δίνεται στο μεγάλο πρόβλημα της υγείας, που θα πρέπει να υπάρχει και οι υποδομές και το προσωπικό και τα εργασιακά τους δικαιώματα και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και τα επιστημονικά τους δικαιώματα διασφαλισμένα, για να μπορούν να δώσουν δημόσιες υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου, δωρεάν και καθολικές σε όλο τον κόσμο, και να διασφαλίζουν και τη δική τους υγεία. Κριτική άσκηση.